Καλό μεσημέρι. Σημερινό μας θέμα, η επανεκκίνηση στη ζωή. Κάποιες φορές πιάνουμε πάτο. Όταν τον πιάσουμε αυτό τον πάτο, μπορούμε να σηκωθούμε. Αν καταφέρουμε τελικά να σηκωθούμε, μπορούμε να μείνουμε εκεί ή είναι πάλι εύκολο να ξαναπέσουμε αν μέσα μας δεν έχουμε φροντίσει για τα υπόλοιπα. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ ανθρώπους που τα κατάφεραν να παραμείνουν ψηλά μετά τον ψυχικό τους πάτο, ανθρώπους που δεν τα έχουν ακόμη καταφέρει, αν και μιλούν 5 γλώσσες, αλλά θα γνωρίσουμε και την Σπυριδούλα, τη μητέρα της Ασπασίας, που ενδιαστάσει σύζυγός της πυροβόλησε την κόρη της προκειμένου να την εκδικηθεί. Συγκλονιστική ιστορία ζωής. Πού βρίσκεται αυτό το κορίτσι σήμερα, το 19χρονο πια? Πόσο στο πλευρό της είναι η μητέρα της? Πώς μπορεί να σηκωθεί από αυτό τον πάτο το ψυχικό που, την οδήγησε ο ενδιαστάσει σύζυγός της? Μια δύσκολη ιστορία ζωής που θα τη συζητήσουμε σε λίγο, αφού κοντά μας θα είναι η Σπυριδούλα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι το 211-189-1970. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχτώ καταρχήν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένη. Γιατί πάντα ήμουν ερωτευμένη με τον αντίπαλό του, θα το έλεγα, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τζόνι μου, πρέπει να το ομολογήσω, γιατί σε αυτή την εκπομπή είπαμε, λέμε αλήθειες. Θέλεις να φύγεις, θέλεις να μείνεις? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Έχει φύγει έτσι κι αλλιώς ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Εγώ είμαι εδώ. Ο Τζόνι Θοδωρίδης είναι ένας άνθρωπος survivor. Ό,τι και να έχει κάνει στη ζωή του, επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, έχει καταφέρει και δεν λυγίζει με τίποτα. Έχει μάθει να φτιάχνει κεριά. Είναι ηλεκτρολόγος. Είναι μηχανολόγος. Έχει μείνει άστεγος στην Ιταλία. Έχει αλλάξει χώρα. Από ηθοποιός τώρα έχει μπαράκι και το διασκεδάζει τα βράδια. Τι είσαι τελικά, Τζόνι μου? Είμαι κάτι το οποίο προσπαθεί να είναι όρθιο. Και εννοεί. Τα καταφέρνω, νομίζω. Γιατί έτσι πρέπει. Τζόνι, μόνο τα έχεις καταφέρει στη ζωή σου και γι' αυτό βλέπεις ότι...